erotica, romance. My name is Gita. Κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Μέσα σε ξένο περιβολάκι, όλο γιατί γυρνάς. Εγώ είμαι η Πέπη και δεν πρέπει άλλο να με πονάς. Κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Αυτό που κάθεσαι είναι πόδι, να έχεις υπόψη. Δεν το κατάλαβες. Από εδώ ο Στέφανος. Για φαντάσου δεν κατάλαβα, ολόκληρο πόδι. Ντέμι. Αρχίζει να αποκτά ένα ενδιαφέρον ιστορία. Συγγνώμη κύριε Δούκα, όμως έχουμε ένα τηλεφωνάκι. Για μην ακούς για παρατούζες εσύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ηρεμήστε, μην θέλω τέτοιες λέξεις. Τυχερό σου ζωάκι το κουνέλι, είχα το πω που μου ξέρει. Ποιο το? Το κουνέλι. Μα δεν το έπαιρνε το κακό μου, λέγα. Είναι και το μόνο που σου γλίτωσε. Τι υπονοείς, Νίκο μου, δεν κατάλαβα τώρα γιατί μη τσακιστώ τώρα, εντάξει. Δεν θα δώσω άλλο το χεράκι. Το άλλο. Μπράβο. Το δεξί το αριστερό λένε εσύ. Θέλω όποιον είναι πλημμένο. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον την εκπομπή σας. Και θα ισχύει μέχρι τις 1:30. Καθίστε κοντά μας, αναπαυστικά. Κύριε Τζόρν, τι απαγγέλλεστε? Μου αρέσει και εμένα το μάτι και θα ήθελα να ρωτήσω άμα είναι καλό αυτό. Πες το λίγο πιο ευγενικά μόνο, εντάξει. Ναι. Πες το πιο ευγενικά λίγο, το μάτι. Τι να πω, μπαλιστήρι. Όχι, πιο ευγενικά είπαμε. Δηλαδή έχεις και την κοπέλα σου και τον αδερφό της. Ακριβώς. Άρχιζε να με χαϊδεύει. Ψηλά και χαμηλά. Χαμηλά πού ακριβώς δηλαδή. Μα κύριε Στέφανε, σε παρακαλώ πολύ, μα τώρα τι είναι αυτά. Τον άφησα να κάνει ό,τι ήθελε. Τον άφησε. Τον άφησα. Μα καλά, η κοπέλα σου δεν πλαμαγύρευε και εσύ τον άφηνες να κάνει ό,τι ήθελε. Γιατί? Δεν μας το λες καλά, Νικολάκη. Έχει πάρει διαφορετική τροπή. Άλλα αδέλφια έχει η κοπέλα. Όχι. Καλύτερα, τους είχες πάρει όλους. Σταμάτα βρε Νίκο, σε παρακαλώ πολύ. Είμαι αδερφός της κοπέλας. Της κοπέλας που μας λέει εδώ ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Τον αναγνωρίσατε? Τον αναγνωρίσαμε από το πρόσωπο και από τα χαρακτηριστικά, από το μαλλί και από τα αυτιά συνήθως. Φαίνεται, του τα κρατούσες τα αυτιά εκείνη την ώρα, για να μην σου ξεφεύγουν. Λούγκρα είσαι, φιλενάδα, λούγκρα, και εγώ λουμπινιά είμαι σαν και εσένα. Άλλο γκέι και άλλο καίει.